Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο δεύτερο μέρος εκπομπής παρεμβάσεις της τηλεόρασης Αρβορείο Ελλάδος και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιό μας τον Περιφερειακό Σύμβουλο και εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, τον οποίο και καλησπέριζω. Κύριε Παπαεμμανουήλ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Χριστανίδου και σε εσάς και στις φίλες και τους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε. Αφορμή και αιτία είναι η εκδήλωση, η οποία μόλις αυτές τις μέρες λάβαμε την πρόσκληση, η οποία διοργανώνεται και είναι υπό την δική σας να πω, πρωτοβουλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Δράμα. Και κεντρικός ομιλητής και επίσημος καλεσμένος είναι ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με ένα θέμα που έχει τίτλο «Ίσες ευκαιρίες για όλους». Έτσι λοιπόν και για μένα ήταν μια πρόκληση να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ για αυτή την εκδήλωση, η οποία θεωρώ ότι είναι, θα μας ανοίξει δρόμους, μια και θα έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο κοντά μας, έναν αξιόλογο, καταξιωμένο επιστήμονα και ευρωβουλευτή, πρέπει να πούμε, εκπρόσωπο της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ταυτόχρονα, φυσικά, εξαιτίας του τίτλου της εκδήλωσης, να δούμε αν υπάρχουν όντως, εάν ισχύει αυτό, ίσες ευκαιρίες για όλους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, στο κομμάτι φυσικά, στο οποίο ασχολείται και αναπτύσσει την δραστηριότητά του ο κύριος Παπαεμμανουήλ. Κύριε Παπαεμμανουήλ, δώστε μας λίγο το στίγμα της εκδήλωσης. Καταρχήν να πω ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση που διοργανώνει ο τομέας πολιτισμού και αθλητισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από την ημέρα που μου ανατέθηκε από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Η πρώτη, να θυμίσω, ότι ήταν το διήμερο 18 και 19 Οκτωβρίου με το φεστιβάλ Βία Εγνατία που είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας την αρχαιολόγο και τομεάρχη πολιτισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Κατερίνα Περιστέρη. Και ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, πιστεύω. Στόχος μας τώρα, μέσα από αυτή την εκδήλωση, που γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, που όμως είναι στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά λόγω που για τη Δράμα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι η παραμονή της Αγίας Βαρβάρας, με όλο το τελειτουργικό που γίνεται, με τη λιτάνευση της εικόνας από το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Προς τη Μητρόπολη, με τα καραβάκια. Δεν θα μπορούσαμε τότε να έχουμε μια πετυχημένη εκδήλωση. Οπότε στην επικοινωνία που είχαμε με τον Στέλιο τον Κυμπουρόπουλο, αποφασίσαμε, με βάση και το δικό του πρόγραμμα που ήταν ελεύθερο αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Νοεμβρίου, να κάνουμε στη Δράμα αυτή την εκδήλωση που εντάσσεται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας και κοινωνικής ευαισθησίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία προ 20ετίας περίπου, όταν τότε ήταν σημειοφόρος ως μαθητής του Λυκείου και είχε την ελληνική σημαία στο αναπηρικό του αμαξίδιο και είχε γίνει τότε ένας πολύ μεγάλος, είχε αναπτυχθεί ένας πολύ μεγάλος διάλογος από σχετικούς και άσχετους. Όπως πάντα. Αλλά ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος, παρόλο που και το νομοθετικό πλαίσιο εκείνη την εποχή ήταν ελλιπές και συνεχίζει βέβαια σε πολλά κομμάτια να είναι ελλιπές, γι' αυτό και ο τίτλος «Ίσες ευκαιρίες για όλους», όπως πολύ σωστά αναρωτηθήκατε κι εσείς, μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε αν πραγματικά υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Να σας διακόψω, κύριε Παπαεμμανουήλ. Είναι ο Στέλιος, γιατί έχουμε τον Στέλιο τον Κυμπουρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρομαι πάρα πολύ, Στέλιο. Κύριε Κυμπουρόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Λίγο πιο δυνατά από το κοντρόλ. Με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε, κύριε Κυμπουρόπουλε. Χαιρόμαστε που θα σας ακούσουμε και ζωντανά εδώ το Σάββατο το απόγευμα στην Δράμα. Βεβαίως, είναι δικά μου. Άρα να μιλάω για ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη ο κάθε τόπος στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα να κατανοήσει το τι σημαίνει η πραγματική έννοια της αναπηρίας. Κύριε Κυμπουρόπουλε, αυτή τη στιγμή μας εκπροσωπείτε σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δώστε μας λίγο το κλίμα το οποίο επικρατεί για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν όντως προβλήματα σοβαρά αναπηρίας, αλλά και ταυτόχρονα για όλους εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα και δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ίσες ευκαιρίες που υποτίθεται ότι δίνονται, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων δεν φτάνουν σε εμάς. Η ευκαιρία είναι μια μεγάλη κουβέντα και αφορά γενικότερα τον άνθρωπο, το πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται την αξία και τη σημασία
του ανθρώπου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μέσα στο κοινοβούλιο προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά τελειοποιούν μια κοινωνία. Τελειοποιούν αυτό που θα έπρεπε να είναι όλες οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Να δίνονται αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι δυνατότητες που εξισορροπούν το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας. Είναι εφικτό αυτό, κύριε Κυμπουρόπουλε, ή είναι τελικά ουτοπικό? Εγώ το βιώνω αυτή τη στιγμή ως ευρωβουλευτή. Άρα αν αυτό το πολλαπλασιάσουμε στο σύνολο, ναι, είναι εφικτό. Θα μου πείτε τώρα ότι το αφορά το οικονομικό κομμάτι. Όχι, δεν είναι οικονομικό κομμάτι. Δεν μιλάμε μόνο για χρήματα. Ναι, υπάρχει αφετηρία των χρημάτων. Το αποτέλεσμα όμως αφορά πώς διανέμονται και κατανέμονται τα χρήματα. Αυτή είναι η ουσία. Στέλιο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς? Βεβαίως. Είμαι ο Γρηγόρης, είσαι καλά? Πολύ καλά, πολύ καλά. Στέλιο μου, θέλω να ξέρεις ότι στη Δράμα σε περιμένουμε όλοι με πολύ αγάπη το Σάββατο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ευελπιστούμε ότι πραγματικά με την παρουσία σου θα μας δώσεις τη δύναμη και σε εμάς, αλλά και στους ανθρώπους που εντάσσονται στο αναπηρικό κίνημα, από το παράδειγμά σου να εμπνευστούν και να οδηγηθούν σε νέους δρόμους. Γι' αυτό και σε περιμένουμε με πολύ αγάπη το Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της πολίτης να κάνει την υπέρβαση, αλλά και η κοινωνία να αντιληφθεί διαφορετικά το τι σημαίνει αναπηρία. Αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κυμπουρόπουλε. Να πούμε ένα ευχαριστώ για τη σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και φυσικά θα τα πούμε αναλυτικότερα το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ένα ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Είπε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ότι είδατε, δεν έχει σχέση τόσο με τους οικονομικούς δείκτες, που σίγουρα υπάρχουν και θέματα οικονομικά. Η προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους, που είπα προχθές και στη συνέντευξη τύπου που έδωσα για να γνωστοποιήσουμε στο κοινό αυτή την εκδήλωσή μας, σίγουρα απαιτεί και κάποιες οικονομικές παρεμβάσεις. Αλλά κυρίως είναι αυτό που είπε και ο Στέλιος πριν από λίγο, η κοινωνία να αντιληφθεί τι σημαίνει αναπηρία. Γιατί νομίζω τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη Παπαϊμανουλή, είχαμε ένα άλλο ακόμη έτσι, δυνατό παράδειγμα. Ο Παραλυμπιονίκης, ο οποίος διακρίθηκε, ανέβηκε στην φασκία, πήρε τον ακριβώς, από τον Αρκαδικό Δράμας, νομίζω έδωσε σε όλους εμάς ένα πραγματικά ένα καλό παράδειγμα το ότι πρέπει να προσπαθούμε. Ένα ακόμη παράδειγμα ήταν ο αγώνας ποδοσφαίρου που έγινε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα με υποστήριξη των αστυνομικών εδώ της περιοχής μας, οι οποίοι και αυτοί απέδειξαν ότι μπορούμε να αγωνιστούμε. Είναι νομίζω καλά παραδείγματα. Είναι καλά παραδείγματα και κυρίως είναι η εξοικείωση που πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι που ζούμε σε μια κοινωνία με τους ανθρώπους που είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών λίγο διαφορετικοί. Και αυτό σημαίνει και ότι μπορεί να είμαστε και εμείς ενδυνάμει της ομάδας, όχι, έτσι. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ο κάθε ένας από εμάς, είτε από κάποιο τροχαίο ατύχημα, είτε από κάποια άλλη πάθηση που μπορεί να χτυπηθεί, είτε από οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να πέσει σε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναστείλει, εφόσον ξεπεραστεί το αρχικό σοκ, τις δραστηριότητες που θα έχει αυτό το άτομο. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος σπούδασε ιατρική. Πήρε ειδικότητα ψυχιατρική, εξελέγει ευρωβουλευτής. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την πατρίδα μας, την Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπετε ότι αγωνίζεται και μέσα από τη δική του παρουσία για να περάσει τα μηνύματα που πρέπει να έχει κάθε κοινωνία, γιατί πολιτισμός για μας είναι αυτό το πράγμα, να υπάρχει η προσβασιμότητα για όλους τους ανθρώπους στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στο αίσθημα το θρησκευτικό, στην ψυχαγωγία, δεν έχουν όλα τα καφέ και όλα τα μαγαζιά εστίασης χώρους προσβάσιμους για να πάει να πιει τον καφέ του ένα άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν έχουν όλες οι εκκλησιές ράμπες να μπορεί να πάει να ανάψει ένα κεράκι να προσευχηθεί ένα άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν έχουν όλα τα σχολιά ράμπες να μπορεί να πάει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, να μάθει γράμματα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, όντως δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους και καλούμαστε εμείς
να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, όλη η κοινωνία, το εμείς πιάνει όλους, mm-hmm. να κάνουμε επιτέλους αυτή την κοινωνία να έχει ίσες ευκαιρίες για όλους. Άρα και εσείς ως εντεταλμένος σύμβουλος επί του πολιτισμού, κύριε Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νομίζω ότι ανοίγετε μπροστά σας ένα πεδίο δόξης λαμπρό, έτσι. Γιατί εγώ θα σας ρωτούσα πού υπάρχει πολιτισμός και νομίζω ότι μου δώσατε την απάντηση πριν καταθέσω την ερώτηση. Όπου υπάρχει κατάλληλη υποδομή σε έργα και λειτουργίες. Έτσι, εγώ θα πω. Έτσι. Άρα. Εδώ μπορείτε, ας πούμε, εσείς ως εντεταλμένος σύμβουλος σε αυτό το κομμάτι να συμβάλλετε, γιατί αλλιώς, ας πούμε, τι ακριβώς πρεσβεύει ένας εντεταλμένος σύμβουλος στην περιφέρεια, στο κομμάτι του πολιτισμού. Νομίζω... Αναφερθήκατε στο Βία Εγνατία, εντάξει, είναι ωραίες οι δράσεις, αλλά υπάρχει και ουσία σε αυτό το κομμάτι που... Σε εκείνη την πρωτοβουλία δεν ήταν εντάξει ωραίες οι δράσεις, mm-hmm. ήταν η ανάδειξη του Τρίπολου, Αμφίπολη, Δράμα, Φίλιππη. Θα το συζητήσουμε. Και το κομμάτι επίσης του αγώνα δρόμου, mm-hmm. που έγινε, που ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια. Και το οποίο συνεχίζεται και στην Κομωτινή και παντού. Ναι. Mm-hmm. Του ποντιακού ελληνισμού. Το κομμάτι τώρα που αφορά mm-hmm. την εκδήλωση αυτή είναι ένα λιθαράκι, πιστεύω, στην άρση των ανισοτήτων. Ακούστε λίγο να δείτε. Βλέπετε ότι ο χώρος είναι η αίθουσα του αμφιθέατρου του διοικητηρίου, mm-hmm. το αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην Ομαρχία Δράμας, όπως το ξέρουν οι παλαιότεροι. Αυτή η αίθουσα είναι μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα, αλλά είχε κάποιες, αν θέλετε, κατασκευαστικές ατέλειες. Mm-hmm. Δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποια ράμπα. Ράμπα υπάρχει από τα ΚΕΠ πίσω, mm-hmm. ή μπροστά, mm-hmm. όπως το βλέπει mm-hmm. ο καθένας, mm-hmm. και μπορεί να ανεβεί κάποιος και στον πρώτο όροφο, mm-hmm. και στον δεύτερο και στον τρίτο, οπουδήποτε θέλει να πάει. Πάνω στη σκηνή όμως, μέσα στην αίθουσα, δεν υπήρχε κάποια ράμπα, και από τα πλαϊνά είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, γιατί οι κολόνες που βρίσκονται παραπλεύρως είναι πολύ κοντά στους τοίχους. Mm-hmm. Από το κέντρο επίσης, για να κατασκευαζόταν μια ράμπα, θα έπρεπε να βγει μέχρι έξω την έξοδο. Για να υπάρξει το γλύψιμο της ανισότητας. Πρέπει να είναι στα 3 εκατοστά, όπως προβλέπει ο νόμος, mm-hmm. και τα 90 εκατοστά που είναι η σκηνή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια ράμπα. Κάθετη. Άρα λοιπόν, εμείς τι κάναμε. Σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, και τον Χρήστο τον Παπαθεοδόρου, mm-hmm. τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κινηθήκαμε άμεσα και προβλέψαμε ούτως ώστε θα είναι και μια κατασκευή που θα υπάρχει πια, mm-hmm. εκεί πέρα, να υπάρχει ένα ειδικό lift, mm-hmm. αναβατοράκι, ασανσεράκι, όπως θέλετε, που θα μπορεί ένα άτομο με κινητικό πρόβλημα να ανεβεί στη σκηνή και είτε να μιλήσει, mm-hmm. είτε να τραγουδήσει, είτε να κάνει έναν χαιρετισμό. Mm-hmm. Έτσι, πέστε ότι έρχεται η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, πρώην υπουργός παιδείας, έτσι, νυν βουλευτής επικρατείας, και πρέπει να κάνει ένα χαιρετισμό. Θα ήταν πολιτισμός να ανεβεί, όπως και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, mm-hmm. επάνω στο βήμα και από εκεί να χαιρετήσει. Όπως θα γίνει τώρα και με το Στέλιο τον Κυμπουρόπουλο το Σάββατο. Άρα το ένα απόγευμα. Ένα βήμα ακόμη η Δράμα, λοιπόν, δημιουργώντας κατάλληλες υποδομές σε αυτό το κομμάτι. Επίσης θέλω να πω ότι mm-hmm. αυτό πρέπει να γίνει και σε άλλους χώρους. Σας είπα πριν ότι ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος αποτελεί έναν άνθρωπο σύμβολο mm-hmm. για την πατρίδα μας. Μια εμβληματική φιγούρα που περνάει πολλά μηνύματα και πολλαπλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες για όλους εμάς. Πρέπει λοιπόν εμείς να πάρουμε και τα λόγια του. Είδατε, μιλήσαμε 2-3 λεπτά στο τηλέφωνο και οι παρεμβάσεις του ήταν πολύ πολύ σημαντικές. Η κοινωνία δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι σημαίνει αναπηρία. Τι σημαίνει αναπηρία κινητική, τι σημαίνει αναπηρία νοητική, τι σημαίνει αναπηρία σε κάποια θέματα αισθήσεων, όρασης, ακοής. Η πολιτεία έχει κατανοήσει, δηλαδή έχει αντιληφθεί τα προβλήματα που υπάρχουν σε μέλη της κοινωνίας την οποία διοικεί, για να απαιτούμε από την κοινωνία να τα αποδεχθεί. Γιατί όχι, νομίζω είναι σημαντικό η πολιτεία, δηλαδή οι διοικήσεις, να αντιληφθούν αυτό και να δώσουν αυτοί να ανοίξουν προς την κοινωνία όλες εκείνες τις τα ερεθίσματα. Η απάντηση είναι και εδώ όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που δείχνουν κάποια ευαισθησία, αλλά τις περισσότερες φορές δυστυχώς τις πρωτοβουλίες τις παίρνουν άνθρωποι που το οικογενειακό τους περιβάλλον έχει αντιμετωπίσει mm-hmm. ή αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω από κοντά
τον αείμνηστο Γεώργιο Λιακόπουλο, ο οποίος δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη τα κέντρα εκπαίδευσης ΑΜΕΑ ο ΣΟΤΥΡ. Mm-hmm. Μια δομή που πριν από 20 χρόνια φάνταζε στην ελληνική κοινωνία ως κάτι εξωπραγματικό. Κατόρθωσε όμως αυτός ο άνθρωπος, λόγω ενός προβλήματος που είχε στην οικογένειά του, να μετατρέψει τον σταυρό του σε πηγή έμπνευσης mm-hmm. και να δημιουργήσει σε όλη την Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή 320 άτομα ωφελούνται και περίπου 70 άτομα εργάζονται σε αυτές τις δομές, που δεν ήταν του δημοσίου, δεν ήταν του κράτους που είπατε πριν, mm-hmm. Γιατί είδανε ότι τελείωνε όταν ελληνικιώνονταν ο άνθρωπος που είχε το πρόβλημα το και πήγαινε σε κάποιες δομές, είτε ήταν κινητικό, είτε ήταν διανοητικό, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο, και μετά ήταν στο έλεος πραγματικά του Θεού. Και δημιούργησαν λοιπόν αυτές τις δομές που υπάρχουν και μονάδες αυτόνομης διαβίωσης και θερινές μονάδες αυτόνομης διαβίωσης. Κάτι τέτοιο ονειρεύομαι να δημιουργήσουμε και στον τόπο μας, στην mm-hmm. περιφέρειά μας. Να μπορέσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάποια θέματα αναπηρίας, είτε κινητικά, είτε διανοητικά, είτε άλλου είδους, να σταθούμε δίπλα τους. Γιατί αυτό για μας θα είναι πολιτισμός. Αυτό και η εκδήλωσή μας mm-hmm. αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλειών mm-hmm. που θέλουμε να πάρουμε. Σας είπα και πριν ότι πολιτισμός δεν είναι το να γίνει απλά μια συναυλία, το να γίνει απλά μια έκθεση ζωγραφικής, μια παρουσίαση ενός βιβλίου. Εντάξει, εδώ είναι οι καλές τέχνες κατά κάποιο τρόπο, ομάδος, έτσι, ένα κομμάτι. Είναι πολιτισμός, αλλά, είναι πολιτισμός ένα κομμάτι, και όλο αυτό. Ένα κομμάτι. Αλλά αν αυτή mm-hmm. τη συναυλία δεν μπορεί να τη δει ένας συνάνθρωπός mm-hmm. μας με κινητικά προβλήματα, τότε για μένα αποτύχαμε. Και έχω την... Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να είναι αυτή η εκδήλωση mm-hmm. Προσβάσιμη mm-hmm. για όλους. Τότε θα είμαστε αντάξιοι της πρωτοβουλίας που πήραμε και σήμερα βάζουμε το λιθαράκι για να μπορέσουμε να πούμε μετά από λίγο καιρό ότι κάτι έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχουμε κάνει το κάλεσμα, κυρία Χεριστανίδου, mm-hmm. σε όλα τα σωματεία και στη Δράμα και στην περιφέρειά μας να έρθουν να αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση. Ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος είναι θετικός να τη συνεχίσουμε και στις άλλες περιφερειακές ενότητες αυτή την εκδήλωση, και στην Καβάλα και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη και στον Εύρο, ούτως ώστε και οι συμπολίτες μας, της περιφερειάς μας, σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες να παραδειγματιστούν από το παράδειγμά του και να δούμε και εκεί πώς μπορούμε να καλύψουμε τέτοια μικρά κενά, όπως αυτό που σου προανέφερα πριν στην αίθουσα. Ναι. Στο αμφιθέατρο του Δικητήριου Δράμας. Ξέρετε, εγώ και πάλι θα γυρίσω σε αυτό. Οι πολίτες, εμείς θα παραδειγματιστούμε. Εσείς, ως περιφερειακή αρχή, ως περιφερειακή διοίκηση, έχοντας αυτό το ερέθισμα, αυτή την πρόκληση, και ξεκινώντας από αυτά τα μικρά βήματα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε μόλις τώρα, μπορείτε να συμβάλλετε ώστε όντως να αρχίσει να δημιουργείται μια τέτοια υποδομή, ώστε οι συνάνθρωποι μας να εξυπηρετούνται κύρια σε πολύ πιο ζωτική σημασία θέματα. Οι άνθρωποι με αναπηρία, οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση. Πραγματικά θα μου πείτε, δεν είναι υποχρέωση μόνο της περιφέρειας, είναι της κεντρικής πολιτικής διοίκησης αυτό. Αλλά τα μικρά βήματα, αν γίνουν από εδώ, πώς μπορεί να παρέμβει μια περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει και την οικονομική ίσως δυνατότητα. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να επιβιώσουν, κύριε Παπαεμμανουήλ. Ναι. Και πολιτισμός, νομίζω, μιας κοινωνίας είναι η υποστήριξη των αδυνάτων και των ευπαθών ομάδων, κύρια. Και μετά να μπορούμε αυτές τις ομάδες να τις στρέφουμε και προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή των συναυλιών και όλων των άλλων. Εκείνο είναι η κορυφή της πυραμίδας. Υπάρχει και βάση. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, για να θέλουμε να φαινόμαστε χρήσιμοι και να είμαστε χρήσιμοι, όντως πρέπει να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση που περιγράψατε. Είναι συμβολική η πρωτοβουλία που παίρνουμε. Ναι. Δεν λύνει προβλήματα επί της ουσίας. Προβλήματα είναι... όμως, ξέρετε τι γίνεται. Έχω κάνει ένα κάλεσμα προς όλους τους συλλόγους το πρωί του Σαββάτου που θα είναι ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος εδώ, να γίνει μια πιο οικογενειακή συνάντηση, μια πιο ζεστή φιλική συνάντηση, και να ανταλλάξουν απόψεις, γιατί ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος αυτή τη στιγμή έχει μια θεσμική θέση. Είναι ευρωβουλευτής της χώρας μας. Και μπορεί να περάσει από εκεί μέσα πολλά θέματα που ενδεχομένως αυτός το ξέρει και από πρώτο χέρι, στο νομοθετικό πλαίσιο της πατρίδας μας, αλλά και γενικότερα όλου του κόσμου, θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία, εκτός από το συμβολισμό που φέρνει, θα δώσει και λύσεις.
Ήδη έχει χαιρετιστεί και έχει, να το πω έτσι, γίνει δεκτή με πολύ ενθουσιασμό. Έχω γίνει αποδέκτης τέλος πάντων από αυτούς τους ανθρώπους και από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και από τους συλλόγους αυτών των ίδιων των αναπηρικών κινημάτων, που έχουν πραγματικά δίψα και ζητούνε να δοθούν λύσεις φλέγοντα ζητήματά τους. Και αυτά τα ζητήματα, ναι, πιστεύω ότι τώρα ο Στέλιος ο Κυμπουρόπουλος, θεσμικά και πάλι, σας είπα, μπορεί να βοηθήσει να λυθούν. Σας μίλησε πριν για το περιβάλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, που είναι ευχαριστημένος. Και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε κάθε περιβάλλον. Αυτό λοιπόν, ας το πάρουμε εμείς, ας μας δώσει την τεχνογνωσία του για οτιδήποτε ξέρει, και το διώνει και ο ίδιος, και σε συνεργασία με όλους τους φορείς να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία μας σταδιακά βήματα ευέλικτη σε τέτοιου είδους θέματα. Και εξυπηρετική για αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορεί λοιπόν, και υποστηρικτική. Ακούστε να δείτε, θα ήταν ευχής έργων να υπάρχει σε κάθε δημόσια υπηρεσία και ένας υπάλληλος που θα γνώριζε τη νοηματική γλώσσα. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος με θέματα ακοής, ναι, να μπορεί να εξυπηρετηθεί και να μην έχει εκεί κάποιον άλλον μαζί του. Ναι. Λέει, θα ήταν ευχής έργων να υπήρχε ένας υπάλληλος στο διοικητήριο που να γνωρίζει την νοηματική γλώσσα. Ας βάλουμε λοιπόν στόχο εμείς σαν περιφερειακή αρχή να εκπαιδεύσουμε κάποιους υπαλλήλους, να τους στείλουμε να μάθουν την νοηματική γλώσσα. Και όταν έρχεται κάποιος συμπολίτης μας με τέτοιου είδους προβλήματα, όπως είναι ο λόγος των κοφών, να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτό είναι πολιτισμός επίσης. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για εσάς επίσης, κύριε Παπαϊμανού. Σας το προανέφερα. Αυτό είπα. Όλοι εσείς οι οποίοι έχετε εκλεγεί και υπηρετείτε την κοινωνία, όχι μόνο την τοπική, αλλά της περιφέρειας πλέον. Γιατί είστε, δηλαδή τέτοια μικρά βήματα όταν γίνουν και μπορέσουν να εφαρμόζονται και να εξυπηρετούμαστε, αμέσως βλέπουμε και το όντως ναι. Είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι εκεί που εκλέγονται να υπερασπίζονται αυτές τις θέσεις. Πολιτισμός είναι αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη δική μου πάντοτε άποψη, κύριε Παπαϊμανού. Συμφωνώ, αφού το είπα ναι, και εγώ. Ότι... Ναι. Να δούμε λίγο έτσι τώρα στο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι, η περιφέρειά μας είναι μεγάλη. Έχει και διάφορα έτσι ερεθίσματα, να πω, ψήγματα, όχι ψήγματα, τεράστιες πολιτιστικές παρακαταθήκες. Δώστε μας λίγο έτσι τι έχετε εισπράξει, τι καταγράψατε και πώς θα το προχωρήσετε. Η πολιτιστική κίνηση, η ζωή στην περιφέρεια, πώς σας φαίνεται, πώς μπορεί να δρομολογηθεί, να αξιολογηθεί και να... Ναι, έχουμε μια περιφέρεια που πραγματικά είναι ένα διαμάντι όσον αφορά τον πολιτισμό. Η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία διαχρονικά σε χώρους διάφορους των τεχνών έγραψαν ιστορία παγκόσμια, στην παγκόσμια σκηνή. Νομίζω ότι είναι γνωστή η γη του Ορφέα που λέμε ότι ήταν εδώ στα μέρη μας. Και έχει αυτό σχέση με τη μουσική. Οι μουσικές του τόπου μας είναι πραγματικά σπουδαίες. Εδώ στη Δράμα, ας πούμε, έχουμε τα τρία όργανα που είναι αρχαίγωνα. Μιλάω για την ντόπια μακεδονίτικη λύρα, την αχλαδόσχημη. Μιλάω για την γκάιντα, τον άσκαυλο, όπως ήταν στην αρχαιότητα, και για τον ταχαρέ, ένα κρουστό που υπήρχε από εκείνα τα χρόνια. Αυτά τα τρία όργανα, λοιπόν, εμείς νομίζουμε εδώ ότι είναι κάτι δικό μας και δεν το έχουμε δώσει πολύ σημασία και αξία. Αλλά από τον Εύρο μέχρι τη Δράμα. Είναι δηλαδή δικά μας. Τα δύο άκρα της περιφέρειάς μας που έχουν πραγματικά κρατάνε τις βάσεις για το κομμάτι αυτό, μπορούμε να αναδείξουμε το κομμάτι αυτό της μουσικής πάρα πάρα πολύ. Τώρα το θέμα με τους πολιτιστικούς συλλόγους που πραγματικά είναι κάθε σύλλογος από αυτούς τουλάχιστον τους συλλόγους που έχουν έντονη δραστηριότητα ένα κύτταρο πολιτισμού και παράγουν πολιτισμό, δηλαδή οι δράσεις των συλλόγων και για την περιφέρεια και για τα δράμα θα μιλήσω, αλλά και για τις άλλες τέσσερις που έχω έρθει σε επαφή. Βλέπω ότι υπάρχει κάτι πάρα πάρα πολύ ανεκμετάλλευτο. Παράγεται, λέτε, πολιτισμός. Γιατί εγώ θα σας ρωτούσα, παράγεται ή απλώς καταναλώνουμε τώρα, έτσι, μένουμε στην επιφάνεια και δεν βουτάμε στην ουσία του πράγματος, κύριε Παπαϊμανού. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, είπα και πριν ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ομάδες που παράγουν πολιτισμό. Αλλά και υπάρχουν και άνθρωποι και ομάδες πάλι που προσπαθούν να διατηρήσουν, να διασώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν αυτά που παρέλαβαν. Και μιλάω τώρα και για την παράδοσή μας. Έτσι, γιατί αυτοί οι σύλλογοι πολιτιστικοί κυρίως έχουν και τέτοιο στόχο. Υπάρχουν όμως και σύγχρονοι, θα έλεγα, σύλλογοι που
προσπαθούν μέσα από τις δράσεις τους να ρίξουν μια σύγχρονη ματιά στα γεγονότα και να δείξουν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι μια χώρα που μπορεί να βγει και από μια κρίση λαβωμένη, δεκάχρονη, πολύχρονη, μια κρίση όπως λέμε και αρχών και αξιών και ηθικών θεμάτων. Είναι όμως μια χώρα που πάντοτε στο κομμάτι του πολιτισμός, να ξέρετε, θα είναι το νέο διακύβευμα. Ο τουρισμός έπαιξε τα προηγούμενα χρόνια και ίσως θα παίξει και αυτά. Αλλά ο πολιτισμός θα είναι η κορονίδα της ανάπτυξης και για την περιφερειά μας και για τον τόπο μας, κυρία Χεριστανίδου. Γιατί ο πολιτισμός είναι που θα φέρει και τον ξένο τουρίστα να δει εδώ τι έγινε στην γειτονιά μας, στην Αμφίπολη, και πιο κάτω στους Φιλίππους, και πιο κάτω εδώ στο ιερό αν του υπάρξει Διόνυσου. Το θάρρος φυσικά. Όχι, αυτό είναι δρομολογημένο. Είναι δρομολογημένο. Η κυρία Περιστέρη το είπε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το ΕΣΠΑ της και ήδη γίνονται εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης και επισκεψιμότητας του μνημείου, του ταφικού συγκροτήματος του Τύμβου Καστά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο πολιτισμός θα είναι το νέο διακύβευμα της επόμενης περίοδου και έχει πάρα πολλά να δώσει στην ανάπτυξη του τόπου μας. Και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ πολύ έτοιμοι να δώσουμε πραγματικά στις γενιές που έρχονται αυτό που επιζητούν. Γιατί ίσως αυτή η γενιά λίγο που πέρασε, με όλα όσα συνέβησαν, έμεινε λίγο πίσω. Νομίζω όμως ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα ξεκίνημα καινούριο, μια επανεκκίνηση όπως λέμε, και στο κομμάτι αυτού του πολιτισμού που θα δώσει πάρα πολύ δυνατά αναπτυξιακά κίνητρα στον τόπο μας. Άρα ο πολιτισμός, έτσι όπως μου το θέτετε, παράγει πολιτική. Η πολιτική παράγει πολιτισμό, κύριε Παπαμεωνίλη, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί και όπως παρατηρείται να εξελίσσονται τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι ενασχόληση μετά του πολίτη, μετά του ανθρώπου που ζει σε μια πόλη, σε ένα χωριό, σε μια κοινωνία ευρύτερη. Μέσα σε αυτή την κοινωνία αναπτύσσονται δράσεις κοινωνικές, επιχειρηματικές, πολιτιστικές. Οπότε έχουν, εγώ το 2006 τώρα μου θυμήσατε, όταν ήμουν πρώτη φορά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, είχα κάνει μια εκδήλωση πολιτική, παύλα πολιτισμός. Συμβιβάζονται αυτές οι δύο τέχνες. Γιατί νομίζω λέμε και έχουν για την ίδια ρίζα ετυμολογική. Γιατί λέμε και για την πολιτική ότι είναι η τέχνη του εφικτού. Εντάξει, ο πολιτισμός. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουν και κοινούς, να το πω έτσι, δεσμούς, έχουν κοινά χαρακτηριστικά ο πολιτισμός και η πολιτική. Λέμε πολιτικός πολιτισμός. Βλέπετε, ο πολιτισμός κολλάει παντού. Μιλάμε πριν εδώ για ένα θέμα που έχει σχέση με την κοινωνία και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και λέμε ότι είναι άρθρο πρώτο για τον πολιτισμό. Και εγώ το πιστεύω αυτό και αυτό θέλω να αναδείξουμε. Ότι ίσες ευκαιρίες για όλους σημαίνει να δείξουμε στην πράξη ότι δεν κάνουμε διακρίσεις σε κανέναν συνάνθρωπό μας και κυρίως με τη συμπεριφορά μας. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Χεριστανίδου. Δηλαδή είναι πολύ πολύ σημαντικό να δούμε πού έχουμε αδυναμίες ως κοινωνία, σε ποια σημεία και να τις εντοπίσουμε και να τις διορθώσουμε. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλυθεί και η πρωτοβουλία από την περιφερειακή μας αρχή για την εκδήλωση του Σαββάτου στις 6 ώρα στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με καλεσμένο και κεντρικό ομιλητή τον ψυχίατρο και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Στέλιο τον Κυμπουρόπουλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος σύμβολο, έτσι, είναι μια φιγούρα που πραγματικά αποτελεί ένα έμβλημα, είναι μια εμβληματική φιγούρα σε σχέση με τους αγώνες του για το αναπηρικό κίνημα και την κοινωνική προσφορά. Και θέλω όλοι μας να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν το Σάββατο στις 6 ώρα στην Ομαρχία, εκεί στο Διοικητήριο, και να δείξουμε με την παρουσία μας ότι είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα δώσουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Γιατί θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, κατά το μέτρο βέβαια, όπως είπα, των δυνατοτήτων μας. Γιατί εμείς είμαστε μια περιφερειακή αρχή, η κεντρική διοίκηση είναι κάτι άλλο. Έχουμε όμως μια αρμονική συνεργασία και θεωρώ ότι κάτι καλό θα καταφέρουμε όσο διάστημα θα είμαστε στα ενία αυτής της περιφερειακής διοίκησης. Για τον λίγο χρόνο που είχαμε με τον Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, μιλήσαμε, κύριε, για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, για τον κεντρικό ομιλητή και για αυτά τα οποία αναδεικνύονται μέσα από μερέθισμα αυτή την εκδήλωση. Κάποια άλλη στιγμή όμως, κύριε Παπαεμμανουήλ, νομίζω ότι το πεδίο το οποίο έχετε αναλάβει είναι αρκετά σημαντικό και η περιοχή μας εδώ είναι ένας κρίκος, ένα κομμάτι των Βαλκανίων σε σχέση με την διεθνοποίηση των πραγμάτων. Νομίζω ότι είναι
κέρια η θέση και φυσικά κατά πόσο μπορεί ο καθένας να τρέξει το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας πατρίδας η οποία δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται τελευταία ιδιαίτερα πολύ. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Έτσι, όχι μόνο για τις φυλές τις ελληνικές που υπάρχουν έτσι, στην παλέτα της, αλλά και σε σχέση και με το μουσουλμανικό στοιχείο που υπάρχει, ειδικά στις πόλεις της Θράκης. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής νομίζω είναι αρκετά προκλητικές. Ελληνικό μουσουλμανικό στοιχείο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εδώ και να μην κάνουμε λάθη που πραγματικά δημιουργούν άλλους συνειρμούς. Πρέπει να νιώθουμε πάνω απ' όλα Έλληνες και από εκεί και πέρα τα θρησκευτικά πιστεύω του καθενός είναι σεβαστά και διακριτά από τον καθένα μας. Και να μην επιτρέπουμε φυσικά και σε άλλους να δημιουργούν έτσι, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούν. Πολλές φορές επιτρέψουμε και εμείς οι ίδιοι κάνουμε το λάθος και δίνουμε στους άλλους το δικαίωμα αυτό είναι, να το πιστεύουν αυτό. Ας προσπαθήσουμε, σας είπα, Έλληνες είμαστε όλοι κάτοικοι εδώ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και ας το διαφυλάξουμε. Είμαστε χριστιανοί. Κάποιοι άλλοι είναι μουσουλμάνοι, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και συμπορευόμαστε όμορφα και αρμονικά. Ίσες ευκαιρίες για όλους λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ να πω ένα ευχαριστώ και σε εσάς και στην διεύθυνση της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος που και πάλι προβάλλει και στηρίζει αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωσή μας. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε ίσως και σήμερα στο τέλος εκπομπής μας. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή συνέχεια.